αποφασίσαμε να γίνει ένα διήμερο συνέδριο εδώ στο Μιστρά, που θα συμμετέχουν σαν συνδιοργανωτές η ΚΕΔΕ, όπως είπαμε, το Δίκτυο ΦΟΣΔΑ Ελλάδος, ο ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η ΠΕΔ Πελοποννήσου και το Δίκτυο Βιώσιμης Πόλης, στην οποία στο οποίο δίκτυο συμμετέχουν 35 δήμοι και πρόεδρος είναι ο Δημήτρης ο Καφαντάρης. Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι πιστεύω ότι θα είναι το πρώτο συνέδριο αυτού του επίπεδου που κάνουμε στην περιοχή μας και οπωσδήποτε γίνεται, διότι υπάρχουν πλέον υποδομές. Η συγκεκριμένη μονάδα εδώ μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε ένα συνέδριο αυτού του μεγέθους. Έτσι λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ. Το συνέδριο θα είναι πολύ σημαντικό, διότι θα αναφερθούμε σε γενικά θέματα διαχείρισης. Κυρίως ο τίτλος θα είναι «Το νέο Εθνικό Σχέδιο, ΕΣΔΑ, και η εφαρμογή των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης από τον ΠΕΣΔΑ». Την πρώτη μέρα κυρίως θα αναφερθούμε σε γενικά θέματα διαχείρισης και τη δεύτερη κυρίως θα ασχοληθούμε με το θέμα σε ό,τι έχει σχέση με το ΣΔΙΤ και τη διαχείριση στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Οργανωθεί εδώ το πρώτο στην Πελοπόννησο συνέδριο όπου θα ακουμπήσει, θα πραγματευτεί το θέμα που αφορά το περιβάλλον, τα απορρίμματα, τη διαχείριση, τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και γενικότερα και το πλαίσιο των νέων των ΦΟΣΔΑ, το οποίο ήδη είναι γεγονός. Άρα λοιπόν στην πρόκληση αυτή η ΚΕΔΕ ομόφωνα, μετά από εισήγηση του πρόεδρου του κ. Πατούλη, απεφάσισε να γίνει εδώ 24-25 του Οκτωβρίου αυτή η διημερίδα, παρουσία στελεχών από την Ευρώπη, από την κυβέρνηση, αυτοδιοικητικών από όλη την Ελλάδα, το δίκτυο ΦΟΣΔΑ Ελλάδος και πολλούς άλλους, έτσι ώστε να αναδείξουμε, να κουβεντιάσουμε και να δούμε τελικά αυτή η προοπτική που οδηγείται, τους χρόνους που πρέπει να τρέξουν για να ολοκληρωθούν τα σχέδια τα περιφερειακά.